Γεια σας, είμαι ο Αναστάσιος Αφανασιάδης και σε αυτό το βιντεάκι θα δούμε μερικές από τις αλλαγές που έφερε η τελευταία αναβάθμιση. Πρώτα, βλέπουμε ένα καινούριο design στο Samsung Galaxy S6, το οποίο αυτό το design το είδαμε στο Samsung Galaxy Note 5 και στο Samsung Galaxy S6 Edge Plus. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι οι εικονίδια έχουν αλλάξει αρκετά, έγιναν πιο στρογγυλά. Αλλά η Samsung δεν μένει μόνο στο design μέρος, αλλά διορθώνει και μερικά από τα προβλήματα τα οποία είχαν εμφανιστεί στη συσκευή. Όπως το RAM management. Το RAM management είναι η χρήση της RAM. Είχε προβλήματα με τη χρήση της RAM, έφτανε μέχρι και 90% χωρίς κάποια ιδιαίτερη χρήση. Ενώ τώρα βλέπουμε χωρίς κάποια χρήση είχε φτάσει γύρω στο 75%. Και με μία εκαθάριση έφτασε στα 62. Πράγμα που σε παλιότερες αναβαθμίσεις δεν βλέπαμε τόσους μικρούς αριθμούς και αν χρησιμοποιήσεις κάποια άλλη εφαρμογή για την εκαθάριση της RAM μπορεί να δείτε και καλύτερα αποτελέσματα ή χειρότερα. Εγώ χρησιμοποιώ τη δικιά του εφαρμογή, την ενσωματωμένη. Βλέπουμε δηλαδή ότι η RAM έχει βελτιωθεί, δεν υπάρχει πλέον το έντονο φαινόμενο με DRAM. Επίσης έχει προσθέσει και ορισμένες πάρα πολύ ωραίες λειτουργίες από τις νεότερες ναυαρχίδες. Θα δούμε εδώ πέρα στον ήχο και ειδοποιήσεις στις ρυθμίσεις ποιότητα ήχου και FM, ότι αν συνδέσουμε τα ακουστικά έχει αυτές εδώ πέρα τις δυνατότητες. Ας φέρω τα ακουστικά μου. Για να δούμε τις δυνατότητες αυτές. Με το που σύνδεσα τα ακουστικά μου, μου επέτρεψε να επεξεργαστώ αυτές τις ρυθμίσεις. Λέει, Ultra High Quality Upscaler, βελτιώστε την ανάλυση ήχου και μουσικής για μια πιο ευκρινή εμπειρία ακρόασης. Δηλαδή, κάνει τον ήχο καλύτερο. Sound Alive Plus, το είχε αυτό και το ενίσχυση λάμπας. Δυστυχώς αυτά είναι διαθέσιμα μόνο όταν βάζουμε ακουστικά. Και όντως δοκίμασα με ενεργοποιημένα αυτά και απενεργοποιημένα και έχω να πω πως η διαφορά του ήχου, της ποιότητας συγκεκριμένα, είναι αισθητή. Έχουμε μια καλύτερη ποιότητα, πιο καθαρή. Και αν η μουσική μας είναι μπάσα, ακούγεται πιο ωραίο το μπάσα. Επίσης, το σύστημα όλο γίνεται πολύ πιο γρήγορο, πιο stable μπορούμε να πούμε. Δεν έχει πρόβλημα πλέον με το multitasking, το οποίο έκλεινε τις εφαρμογές που κρατούσε στο background, γιατί έχει διορθωθεί και το πρόβλημα με τη RAM και έχει πολύ RAM για να μπορέσει να χρησιμοποιήσει για multitasking. Βλέπουμε εδώ πέρα σχεδόν όλα τα εικονίδια έχουν αλλάξει, από το τηλέφωνο, επαφές, μηνύματα, ίντερνετ, συλλογή, δεν φαίνονται ιδιαίτερα καλά, αλλά τα εικονίδια κατά τη γνώμη μου έχουν γίνει πιο ωραία, μου αρέσουν, μου θυμίζουν πιο πολύ material design, όχι και πως τα προηγούμενα δεν ήταν ωραία. Αυτή η αναβάθμιση δεν έχει έρθει ακόμα σε ελληνικό λογισμικό, έχει έρθει μόνο στο γαλλικό, το οποίο έχω εγκαταστήσει μέσω του Odin, το οποίο είχα δείξει σε ένα άλλο βιντεάκι πως θα κάνουμε εγκατάσταση λογισμικό, να επαναφέρουμε από την αρχή και είχα πει πως τα γερμανικά και τα γαλλικά λογισμικά παίρνουν πρώτα τις αναβαθμίσεις. Εδώ πέρα στο S6 παίρνει πρώτα τις αναβαθμίσεις το γαλλικό λογισμικό, το οποίο έχω και σαν προεπλεγμένο μου, δηλαδή το έχω σαν daily driver, το χρησιμοποιώ καθημερινά δηλαδή. Και αυτή η αναβάθμιση μπορεί να μην φέρνει πάρα πολλά, αλλά διορθώνει μερικά από τα προβλήματα τα οποία είχαμε και μην ξεχάσω να πω πως και η μπαταρία, έχω να πω, βελτιώθηκε ελάχιστα από την τελευταία αναβάθμιση. Ας δούμε εδώ πέρα πιο αναλυτικά. Βλέπουμε εδώ πέρα τη χρήση. Δεν είμαι και κανένας τρελός χρήστης του κινητού, δεν παίζω συνέχεια παιχνίδια, το έχω κυρίως για ίντερνετ, Facebook, Twitter, να μπω λίγο να δω YouTube.
Δεν παίζω πολλά παιχνίδια, ίσως τα έχω εγκατεστημένα μέσα για αν πάω κάπου χωρίς ίντερνετ να παίξω κανένα παιχνίδι. Εδώ πέρα βλέπουμε η μπαταρία μέτρια χρήση, έχει μία μέτρια πτώση. Δεν είναι και ότι καλύτερη βέβαια, αλλά δεν είναι και ότι χειρότερη, όπως είχαμε αντιμετωπίσει με το Android 5.02 που είχε προεγκατεστημένο μέσα. Επίσης, στην κάμερα υπάρχει και μία νέα λειτουργία, η ζωντανή μετάδοση, που συνδέει το λογαριασμό σου YouTube με την εφαρμογή και ανεβάζει την ίδια στιγμή το βιντεάκι. Για παράδειγμα, αν εσείς θέλετε, είστε σε ένα event και θέλετε να το τρέξετε βίντεο και να το βάσετε κατευθείαν στο YouTube, πατάτε αυτό, το ζωντανή μετάδοση δηλαδή, συνδέετε το λογαριασμό σας YouTube και είστε έτοιμοι. Για να το κάνετε όμως αυτό πρέπει να έχετε και καλή σύνδεση ίντερνετ με καλό upload, γιατί άμα δεν έχετε σύνδεση καλή δεν θα είναι και καλό και το αποτέλεσμα, θα αργήσει πολύ να ανέβει. Αυτές ήταν οι νέες τροποποιήσεις που φέρνει η αναβάθμιση η τελευταία. Ξέρω δεν είναι πολλές, αλλά είναι ωραίες και για μένα η πιο χρήσιμη είναι το design και η RAM. Από εκεί και μετά η κάμερα και η μουσική είναι δευτερεύοντες. Αυτό ήταν το βιντεάκι. Ελπίζω να σας άρεσε. Μην ξεχάσετε να κάνετε like, ένα comment, share στο Facebook, δεν ξέρω κι εγώ που αλλού, στο Twitter. Κάντε subscribe αν είστε καινούργοι και ως την επόμενη φορά τα λέμε.